Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κεντρική πλατεία της Αρναίας προκειμένου να εξελιχθεί άλλη μία δραστηριότητα του Δήμου Αριστοτέλη, μια άλλη δραστηριότητα εξωστρέφειας τόσο πολιτισμού όσο και τουριστικής προβολής του τόπου αυτού. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Αριστοτέλη αποτελεί έναν οικουμενικό κόμβο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει. Εδώ γεννήθηκε ο οικουμενικός φιλόσοφος Αριστοτέλης που αναγνωρίζεται παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα είναι και η πύλη εισόδου για το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, το Άγιο Όρος, με εκατομμύρια προσκυνητές και επισκέπτες κάθε χρόνο. Αυτή είναι η δικιά μας προσπάθεια και είμαστε ευτυχείς που μια τέτοια προσπάθεια αγκαλιάζεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας και εξ αυτού του λόγου θα πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, τον δήμαρχο Πηλαίας Πανοράματος και φυσικά τον αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης, τον Λευτέρη τον Αλεξανδρίδη, τον δήμαρχο του Κορδελιού Ευόσμου, που σήμερα μας τιμά με την παρουσία του και εκπροσωπεί την ένωσή μας, η οποία ως ένα από τα πλέον μάχημα και αν θέλετε σημαντικά συνδικαλιστικά όργανα των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας αγωνίζεται και μάχεται για τα δίκαια αιτήματα των Δήμων που τελικά γίνονται και δίκαια αιτήματα των πολιτών. Και ως εκ τούτου, Λευτέρη μου, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην ιστορική έδρα του Δήμου Αριστοτέλη, την Αρχόντισσα της Χαλκιδικής, την Αρναία. Πάντα δραστήριος, ο Στέλιος ο Βαλιάνος, φίλος, συνάδελφος, δήμαρχος, εμείς δεν μπορούσαμε να μην συνδράμουμε σε αυτήν την εκδήλωση την οποία κάνει και προάγει τον ελληνισμό, προάγει τη Μακεδονία μας. Είμαστε δίπλα του κάθε χρόνο και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε δίπλα και άλλους θεσμούς, να βάλουμε δίπλα και την περιφέρεια, το κράτος να είναι πιο ενεργή. Θα πρέπει η Μακεδονία να ξαναβρει στο παγκόσμιο στερέωμα την θέση που της αξίζει. Θα πρέπει να είμαστε σε όλο τον δρόμο τον οποίο έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, να έχουμε παρουσία και κάθε χρόνο να έρχονται άνθρωποι από εκεί, αλλά και εμείς να στέλνουμε αντιπροσωπείες εκεί και βέβαια το Στέλιο το Βαλιάνο, ο οποίος όπως σωστά είπε, είναι το κέντρο της Μακεδονίας και το κέντρο της Ορθοδοξίας. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους συνεργάτες του Δημάρχου, αλλά πολύ περισσότερα στο Στέλιο το Βαλιάνο.